Είναι μια γυναίκα που πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω. Δεν γνωριζόμαστε ποτέ. Ποτέ. Τώρα εδώ. Και έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση να μάθω πράγματα για αυτή και να τη ρωτήσω διάφορες ερωτήσεις. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαρίνα Βερνίκου. Παρακαλώ. Η Μαρίνα Βερνίκου, κόρη του γνωστού εφοπλιστή Γιώργου Βερνίκου, είναι μια γυναίκα του κόσμου. Γι' αυτό και τον φωτογραφίζει. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Σπούδασε επικοινωνία στο Emerson College στη Βοστόνη, όπου διδάχτηκε και τα μυστικά της φωτογραφίας. Και στη συνέχεια, σπούδασε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Extension School του Πανεπιστημίου Harvard. Τελικά, προτίμησε να στρέψει το φακό της στην τέχνη και στην οικογένεια. Πετυχημένη φωτογράφος παγκοσμίου εμβέλειας, σύζυγος, μητέρα τριών παιδιών και εσχάτως επικεφαλής μιας πρωτοβουλίας που κάνει φιλανθρωπία μέσω της τέχνης. Μαζί μας η Μαρίνα Βερνίκου. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, καλά. Μιλάω στο πληθυντικό. Αν εσύ θα μου πεις να είσαι καλά. Γεια σου, καλώς ήρθες. Μαρίνα μου. Και ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη, τι γίνεται. Είμαι φωτογράφος και Μαρίνα, είμαι και μουσικός. Α, μπράβο. Αλλά δεν το λέω γιατί είμαι από... Κάτσε, μιλάμε στον... Εννοείται, μας επιτρέπεις. Πολύ ωραία. Τι κάνεις? Για ώρα καρακλείσαμε. Τι κάνεις? Καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Πρέπει να προσπαθούμε έτσι λίγο να μπούμε λίγο στο κλίμα το δικό σου, γιατί εσείς έτσι φωτογράφοι και όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε, έχετε μια άλλη οπτική ματιά. Νομίζω ότι δεν συμπαθείτε και την τηλεόραση πάρα πολύ. Πέφτω μέσα. Κοίτα, να σου πω ειλικρινής, δεν έχω κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση, απλά δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Δεν έχω χρόνο. Ναι. Δηλαδή με δουλειές, παιδιά και τέτοια δεν έχω χρόνο για. Είσαι κανονική φωτογράφος ή με την άλλη την εταιρεία τη σωστή? Ποια είναι η άλλη εταιρεία? Δεν μπορώ από τώρα. Τι? Κανονική ή με την άλλη? Όχι κανονική, όχι κανονική. Με την πάει άλλη το κανονική, εταιρεία. Ναι. Εντάξει. Συνοηθήκαμε. Μαρίνα, διαβάζω διάφορα πράγματα για σένα και η φωτογραφία τα τελευταία χρόνια αποτελεί. Τα τελευταία 6 χρόνια νομίζω έχει ασχοληθεί για τα καλά. Αλλά θέλω να σου πω την παρουσία σου συνεχώς και θέλω να σου το πω αυτό. Εσύ σκηνοβατείς ανάμεσα στο η επώνυμη από μια πολύ καλή οικογένεια μέχρι στο ότι τελικά συμμετέχω γιατί ενεργά έχω εκμεταλλευτεί όλη αυτή την ιστορία και δίνω τον καλύτερό μου αυτό για να γίνονται όμορφα πράγματα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Να σε καλά. Είναι μια. Δηλαδή, είναι. Τι λέμε, η Βερνίκου. Ανοίγω τα περιοδικά. Πω από ωραία γυναίκα. Πετάω το λέω ωραία γκόμενα. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Τι γίνεται με αυτή, καλά. Από πλούσια οικογένεια. Από πλούσια οικογένεια, μάλιστα, ναι. Και αρχίζουν τώρα πλέον και τον τελευταίο καιρό. Παιδιά, η τύπησα είναι πάρα πολύ ερωτυπάκι. Κάνει πράγματα, βοηθάει. Θα μπορούσε να κάθεται να κοιμάται. Θα μπορούσε να την πέφτει στις Μαλδίβες. Και να μην το κορίτσι είναι πάντα πίσω από πράγματα πολύ ωραία για τους άλλους. Αυτό είναι. Να σε καλά, Γρήγορα. Ναι, αυτό σου λέω πώς είναι, γιατί εγώ δεν γνωριζόμαστε, ούτε έχουμε καμία σχέση οικογενειακή. Και αυτό έχει βγει. Ήταν κάτι που ήθελε, δηλαδή. Εξήγησε το μου λίγο πώς είναι να είσαι από γόνος μιας εφοπλιστικής οικογένειας που πρέπει να αποδείξεις. Ίσως χρειάζεται διπλή προσπάθεια, ότι κάνεις κάτι για το καλό για σένα, για την πάρτι σου, ακόμα για να και σε ενοχλούσε όλο αυτό, γιατί όχι, να σου πω κάτι, είναι δίκοπο μαχαίρι. Ναι. Είναι, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Έχει τα καλά του ότι έχεις την προβολή και έχει και τα κακά του ότι απλά πρέπει να προσπαθήσεις πολύ περισσότερο να αποδείξεις ότι τελικά κάτι μπορείς να κάνεις και απλά αυτό που λες, δεν κάθεσαι στον καναπέ να... Γιατί όμως υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει μια καταδείξη εισαγωγικά. Ναι. Από ανθρώπους που φεύγουν με τις παροχές και μπορούν να κάνουν κάτι πιο γρήγορο και πιο εύκολα. Πρέπει να τσοφορήσουμε, δηλαδή. Όχι, δεν τσοφορεί κανείς, αλλά υπάρχει όμως αυτό. Σε κούρασε ποτέ αυτό, είπες που πω. Όχι. Γενικά τα βλέπω όλα θετικά ζωή μου. Ένιωσες ποτέ ότι κατηγορήθηκες άδικα, ακόμη και από τον κόσμο ή από αυτά τα πηγαδάκια? Ναι. Τι ήταν, τι σε πλήγωνε πολύ, τι άκουγες και σε πείραζε? Όχι, αυτό που είπες πριν μου το έχουν πει. Δηλαδή, έχω πάει σε γκαλέρια στο εξωτερικό και μου λέει, εσύ τώρα τι θέλεις, γιατί δεν πας να κάνεις διακοπές? Ναι. Και λέω, ανθρωπέ μου, έρχομαι εδώ πέρα να σου δείξω το... ό,τι έχω μέσα μου, τα... Τεσό ψυχά μου. Τεσό ψυχά μου και μου λες ότι... Να πάω κάνω ταξίδι, πλάκα μας κάνεις. Και καλά, επειδή είσαι καλή οικογένεια, δεν μπορείς να είσαι στον κόσμο της τέχνης, ας πούμε. Α, το βίωσες αυτό, το πέρασες. Υπάρχει, ναι, βέβαια. Στο εξωτερικό, καλά, και στο εξωτερικό, στο εξωτερικό. Ναι, στο εξωτερικό πάρα πολύ. Είδες. Ναι, στο εξωτερικό ρατσισμός πολύ. Δηλαδή και εκεί. Ναι, κανονικά, ότι εσύ τι δουλειά έχεις εδώ πέρα στα κατατόπια τα δικά μας. Θα έπρεπε να είσαι λίγο πιο. Να έχεις πεινάσει λίγο, να σε πεινάξει. Αυτό. Έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ. Ξέρεις, έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Πέντε χρόνια ήμουν σε παγκάκια και μετά ξανά ζωγραφίζω ή να βγάζω φωτογραφίες. Αυτό. Κάτι τέτοιο, έτσι. Τέτοιο. Και πώς το αντιμετωπίζεις, πες μου, τι σε βοηθάει, δηλαδή, τι σε κάνει να αρχίζεις πλέον να βλέπεις ότι είσαι δυνατή, ότι το αντιμετωπίζεις πλέον πολύ ξεκάθαρα και ότι παιδιά, εγώ αυτή είμαι, αν θέλετε.
Πότε το ξεπερνάς δηλαδή όλο αυτό? Το ξεπερνάω όταν έρχονται κάποιες άσχετους στον δρόμο και μου λένε πόσο πολύ τους αρέσει η δουλειά μου. Mm-hmm. Και λέω ορίστε, τουλάχιστον σε κάποιον αρέσει η δουλειά μου, οπότε συνεχίζω. Που δεν σε ξέρουν εννοείς. Που δεν με ξέρουν, έτσι άσχετος κόσμος. Αχ, πόσο πολύ μου αρέσουν οι φωτογραφίες σου. Mm-hmm. Που είναι τι ποια είναι τα αγαπημένα σου, τι είσαι. Landscape, πιο πολύ τοπία, ξέρω, ναι. Τοπία. Πιο πολύ τοπία. Θα βάλουμε κάποιες φωτογραφίες σε παράθυρα. Είναι πάρα βλέπουμε, πολύ βλέπουμε όλες. Είναι δικές σου αυτές τις φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Πες μου λίγο, τι κάνεις, δηλαδή φεύγεις μόνη σου και κάθεσαι και φωτογραφίζεις. Καταρχάς, δηλαδή, που την έχεις πάντα μαζί σου τη φωτογραφική μηχανή. Ναι, βέβαια. Τη φωτογραφική την έχω πάντα μαζί. Όταν πας να κάνεις μια έκθεση φωτογραφίας, λες τώρα θα βγάλω φωτογραφίες για την έκθεση ή μπορεί να είναι και μια τυχαία φωτογραφία στον δρόμο. Αυτή που μπορεί, όχι, να, μπορεί να είναι τυχαία. Τυχαία. Ας πούμε, όλο το καλοκαίρι δουλεύω. Κάθε μέρα είμαι στη θάλασσα και φωτογραφίζω. Τώρα έχει και το Art Athena. Ναι. Ξεκινάει αύριο. Και παίρνω μέρος. Και τι πιστεύεις γιατί την εκτιμούμε τη φωτογραφία? Δηλαδή, θα πάμε να αγοράσουμε ένα πίνακα. Θα πάμε να αγοράσουμε μια φωτογραφία. Πολύ δύσκολα. Ναι. Στην Ελλάδα πολύ και στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα είναι λιγότερο διαδεδομένη φωτογραφία? Γενικά ο κόσμος δεν θα δώσει πολλά λεφτά για τη φωτογραφία. Πρέπει να του αρέσει πάρα πολύ. Και μάλιστα είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιο φωτογράφο να κάνει τη διαφορά. Γιατί όλη μέρα όλοι μας βλέπουμε φωτογραφίες. Οπότε για να κάνεις διαφορά στον άλλον, έτσι να τον αγγίξεις, θέλει. Εντάξει, υπάρχουν φωτογραφίες που πολλούνται και ένα εκατομμύριο. Ναι. Δολάρια, ναι, αλλά υπάρχουν, είναι πολύ, ναι, περιορισμένο. Αυτού ζηλεύω και. Δεν βγάζει λεφτά. Να πω, έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Νομίζω σε πάρα πολλά μέρη, έτσι, για να μην είμαι υπερβολικός. Ναι. Ποιο θεωρείς, ας πούμε, εγώ θεωρώ την Κωνσταντινούπολη μια καταπληκτική πόλη για φωτογραφίες. Ότι κάθε γωνιά της έχει μια. Μπορείς να φωτογραφείς. Σε ποιον έτσι εκολαπτούμενο φωτογράφο θα έλεγες αυτή η περιοχή, αυτό το μέρος, αυτή η πόλη θα σε εμπνεύσει πολύ για να φωτογραφίσεις? Τυχαίνει κιόλας και παίζουν τώρα οι φωτογραφίες από την Ανταρκτική. Ανταρκτική. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο ταξίδι, αλλά και καλός φωτογράφος να μην είσαι, βγαίνουν τόσο ωραίες φωτογραφίες εκεί πέρα. Αλήθεια. Τι σημαίνει καλός φωτογράφος για σένα? Μια όρκα. Τι πιστεύεις ότι είναι καλός φωτογράφος? Δηλαδή, από αυτούς που αγαπάς, πες μου αγαπημένους σου φωτογράφοι. Που αγαπάς. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι η ματιά του κάθε ανθρώπου. Ναι. Δεν είναι τόσο. Βασικά, τι δείχνουμε? Την ψυχή μας δείχνουμε. Και οι ζωγράφοι και οι φωτογράφοι, όλοι οι καλλιτέχνες δίνουμε την ψυχή μας, πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Τώρα κι εγώ, επειδή λατρεύω τη θάλασσα, οι φωτογραφίες μου είναι πιο πολύ με. Ναι, είναι πιο πολύ θάλασσα. Στοιχείο, ναι. Πολύ θάλασσα, είναι αυτό που βλέπεις. Πολύ θάλασσα. Ναι. Δηλαδή το καλοκαίρι πιο πολύ φωτογραφίζεις, ας πούμε. Φωτογραφίζω όλο το χρόνο, απλά αυτές είναι οι αγαπημένες μου. Μάλιστα. Ποιον άνθρωπο θα ήθελες να φωτογραφίσεις? Είχες πει ότι θα ήθελες τον Μπαράκ Ομπάμα. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ήθελες τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή τον έχουμε και δίπλα. Και μπορώ να πάρω μια τηλεφωνία. Γιατί? Δεν ξέρω, γιατί ο Ομπάμα μου δίνει έτσι μια αίσθηση κανονικού ανθρώπου. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να βρούμε κανονικό άνθρωπο. Ναι. Δεν μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή αυτό το λέω για τον Ομπάμα, πηγαίνει σε όλα τα late night shows στην Αμερική. Κάνει ό,τι κουλό μπορείς να φανταστείς. Τραγουδάει, πέφτει, κάνει κάτι, λες ότι είναι πρόεδρος της Αμερικής. Και εδώ, να πεις κανένα πολιτικό να έρθει εδώ πέρα, πρέπει να είναι οπωσδήποτε δημοσιογραφική εκπομπή. Οπωσδήποτε, μην τυχόν και ξεφύγει λίγο από αυτό το μέτρο. Πόσα χρόνια θα κάνει η Ελλάδα να δει τέτοιους πολιτικούς λίγο αργό? Δεν ξέρω. Ναι, και ο κόσμος δεν είναι έτοιμος ακόμα. Δεν είναι έτοιμος. Ίσως ο κόσμος, αν τον δει σε ένα late night show, να τον παρεξηγήσει. Νομίζω από εκεί ξεκινάει. Αλλά εγώ θέλω τόσο πολύ να δω έναν πολιτικό, να μην του πω τίποτα για πολιτική. Να του πω, να τον δω με ένα καπελάκι, να έρθει με ένα ρόντι σηματάκι απλό, να του πω τι κάνει, πώς περνάει η μέρα του, τι γίνεται σαν άνθρωπος, ποιες είναι οι ανασφάλειές του. Και πρέπει να δίνει πόσο καιρό πρέπει να τον παρακαλέσει. Πώς θα πεθάνουμε και δεν θα έρθουμε ποτέ πολιτικό να κάθεται απέναντι ενώ τέτοιο επίπεδο πρωθυπουργό ή οτιδήποτε άλλο και να φύγει από το στενό αυτό κύκλο. Σωστά. Δεν ξέρω αν νιώθεις και εσύ ότι υπάρχει κάποια φωτογραφία που δεν μπορείς να βγάλεις ποτέ. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, υπάρχει συνέντευξη που δεν μπορώ να τη βγάλω. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπεται. Υπάρχει εικόνα που δεν μπορείς να τη βγάλεις, ενώ θα ήθελες. Όχι. Ας πούμε σε μια φυλακή, ας πούμε. Να πας να δεις πρόσωπα. Που θα ήθελες, αλλά δεν μπορείς να μπεις. Αν ξέρεις, αν υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις, ναι, ενώ θέλεις. Κοίτα, να σου πω κάτι. Συνήθως μ' αρέσει να βλέπω την ωραία εικόνα της ζωής. Ωραίες εικόνες. Ναι. 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 Ό,τι και να μου δείξεις, θα βρω το ωραίο πάνω του. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει να βλέπω τίποτα αρνητικό. Δεν θα πήγαινες κάπου, ας πούμε, στην Αφρική για να δείξεις αν τα παιδιά. Α, όχι. Έχω πάει στην Αφρική και έχω φωτογραφίσει. Κακώς, έπρεπε να σας στείλω φωτογραφίες από Αφρική. Έχω φανταστικές φωτογραφίες από παιδάκια στην Αφρική. Που ήταν σε δυσκολία ζωής, που δεν είχαν, ναι, να φανταστούν. Αλλά αυτά τα παιδάκια, επειδή έχουν ζήσει έτσι, είναι πολύ ευτυχισμένα.
θα σου έλεγα και πολύ πιο ευτυχισμένα από τα δικά μας τα παιδάκια. Μπορεί να μην έχουν παπούτσια, να μην έχουν αντιθούν. Αλλά είναι ευτυχισμένα παιδιά. Τρέχουν όλη μέρα στα δάση με τη μαμά τους, τον μπαμπά τους. Έχουν τη δικιά τους. Προσπάθησες δηλαδή να βγάλεις πάλι μια θετική πλευρά. Ακόμα ναι, και μέσα ακόμα εκεί. Και είσαι αισιόδοξη γενικά, είσαι. Πολύ, πάρα πολύ. Πολύ. Αυτό από ναι. Πού πηγάζει, έτσι εξίζεται. Από ψυχοθεραπεία. Όχι, όχι. Ποτέ. Ψυχοθεραπεία από τον μπαμπά μου και τη μαμά μου, η οποία είναι. Ορίστε. Δεν πήγες ποτέ να κάνεις ψυχοθεραπεία σε κανονικό. Όχι, λέω, γιατί το συζητάμε εδώ πέρα με όλους. Όχι. Έλα, γιατί εδώ το έχουμε τα πάντα. Του το χάλασε. Συγγνώμη, λέω, χθες το Σούρα, κουβέντα, τσιμουδιά, μαγκές πουθενά στο Σούρα. Εδώ τώρα, μεταξύ μας τα κάνω. Εμένα μου χαλάσε τη βραδιά. Εκεί στο Σούρα να σε πήγε. Για μίλα ότι για ψυχοθεραπείες, είχαμε τον ψυχίατρο το Σούρα εδώ. Και έλεγε πόσο κόσμο έχει σωθεί από τις ψυχοθεραπείες και πόσο ταμπού είναι στην Ελλάδα να συζητάς ότι πήγες να κάνεις ψυχοθεραπεία. Αυτό όμως που λέγαμε ήταν ότι δημιουργούν προβλήματα τα ενδοοικογενειακά προβλήματα. Έχει μεγαλώσει νομίζω σε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Αυτό είναι θέλει παρέα αυτός. Τι παρέα. Να έχουν πάει ποιος όλοι. Για να μην νιώθει. Δεν έκανα βλακεία, όχι. Καλά το κάνουν όλοι. Κύριε Μαρίνα, πες εξήγησε λίγο. Έχεις φίλους που έχουν μια ψυχοθεραπεία. Πολλούς, πάρα πολλούς. Ναι. Πιο πολύ. Ευχαριστώ. Αλλά εγώ όταν. Δεν είχες την ανάγκη. Άμα έχεις μεγαλώσει. Είναι καλά οι φίλοι σου τώρα. Η αγαπημένη. Νάνση, καλά είναι. Η αγαπημένη μας φάτσα του Δημήτρη. Μάλιστα. Ναι, χαρά είναι. Να πούμε για αυτό που κάνει τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία με τον οργανισμό που είσαι πρόεδρος και κάνατε αυτή την έκθεση με τις τσάντες. Θες να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντική η κίνησή σου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, θέλαμε να βοηθήσουμε τους γιατρούς του κόσμου. Μάλιστα. Να τους αγοράσουμε μια κινητή μονάδα. Ναι. Και καλέσαμε 200 επώνυμους να μας φιλοτεχνήσουν μία τσάντα την οποία τους τη δώσαμε εμείς και μας τη φέρανε πίσω αλλαγμένη και... Πολύ ωραίες τσάντες. Φανταστικές. Φανταστικές τσάντες τώρα. Πέρασα δύο μήνες η ένδειξη, κάθε μέρα με ερχόταν δύο-τρεις. Έλα καλά, τι κάνουν τα άτομα, δεν είμαστε με τα καλά μας. Η μία πιο ωραία από την άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Και είχε μεγάλη επιτυχία. Αυτές που πουλήθηκαν οι τσάντες. Μαζεύτηκαν τα χρήματα. Μπορείς να μας πεις πόσα χρήματα. 70.000. Πόσο? 70. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ναι. Και καταφέραμε και θα την αποκτήσουμε. Την... Και θα το συνεχίσετε, θα κάνεις... Θα συνεχίσουμε τώρα, κάνουμε διάφορα... Ποια σκέφτεση να είναι η επόμενη ενέργεια, ας πούμε. Τώρα φτιάχνουμε τέτοια βραχιολάκια, ναι. Τα οποία τα πουλάμε στα 10 ευρώ για να μαζέψουμε λεφτά. Διάφορες άλλες τσάντες και στη συνέχεια θα γίνει το create.com, θα γίνει... Για κάνε έτσι το χεράκι σου να δούμε το βραχιόλι για να το ξέρεις. Για το γυναικό τίνο, ναι. Ωραία. Ναι. Δεν σταματάς, έτσι. Όχι, δεν σταματάω. Δεν σταματάς, έχει. Τρία παιδιά έχεις, παιδάκι μου. Τρία παιδιά έχεις. Δεν σταματάς. Όχι. Σ' αρέσει, πεθαίνει, τρελαίνεσαι. Να σου πω, θέλω να σου κάνω και αυτή την ερώτηση. Δεν γίνεται να μην την κάνω, γιατί ο πατέρας σου, ο Γιώργος, σε νερήλικη είχε αναπτύξει σημαντική δράση για την εδραίωση της δημοκρατίας. Το διαβάζω έτσι ακριβώς, για να μην κάνω κάποιο. Συμμετέχοντας στον αντιδικτακτορικό αγώνα. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε. Είχε δηλαδή μια πολύ σημαντική δράση. Έχει τιμηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ο μπαμπάς σου. Εσύ από όλο αυτό που έχει κάνει, και τον ευχαριστούμε για αυτό που έχει κάνει για τη δημοκρατία, γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δυστυχώς δεν πήραν αυτά που έπρεπε να πάρουν, ίσως γιατί δεν το θέλησαν και οι ίδιοι, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Και είναι πολλοί αυτοί που κάναν αγώνα και έμειναν μόνο στον αγώνα τους. Δεν αποφάσισες ποτέ να ασχοληθείς με την πολιτική. Όχι. Γιατί? Ό,τι άλλο θέλεις εκτός από πολιτική. Επειδή αυτό το πράγμα δεν το έχετε συζητήσει μαζί, να σου πει. Να πείτε, παιδί μου, ρε πατέρα, πες μου για αυτά τα χρόνια που πέρασες. Ναι, όχι, τα έχουμε συζητήσει. Και τα δεν σωστά. Ποτέ σε ερέθησε το γεγονός να πεις θα ασχοληθώ. Καθόλου. Σχεδόν μπορώ να σου πω ότι το αντέδρασες κιόλας. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την πολιτική. Καμία. Δηλαδή, αν μπορώ να βοηθήσω σε φιλανθρωπικά, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτό. Ναι, αλλά έχεις όμως πολιτική... μια τάση, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι με τα κοινά. Εάν, ναι, αλλά σε πολιτική. Αυτό είναι. Καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει να σου λείπει βίδα για να το κάνεις αυτό. Ναι, πέρα από αυτό που έχεις δίκιο. Εάν αισθανόσουν ότι θα μπορούσε να προσφέρει σε μια ομάδα ανθρώπων στο μέτρο του δυνατού, θα έκανε κάτι, θα πολιτευόσουν, ας πούμε. Όχι. Όχι. Μπορεί με άλλους τρόπους. Να σου πω, δεν γίνεται να την κάνω αυτή την ερώτηση. Με τρία παιδιά, πώς θα καταφέρνει για όλα αυτά, ειλικρινά. Πώς γίνεται. Να σου πω, πώς γίνεται. Ναι. Ξυπνάω το πρωί 7 η ώρα, πάω τα παιδιά, τρώμε μαζί το πρωινό, πάνε στο σχολικό. Τι ηλικίες έχουν, έχουν τα παιδιά, 5-7-9. 5-7-9. Α, ένα δύο, 5-7-9. Ωραία. Οπότε φεύγουν από ζυγό, δεν μέχρι τη του χρόνου. Του χρόνου θα είναι ζυγή. Μάλιστα. Φεύγεις. Φεύγουν τα παιδιά 7,5 ώρα, 8, η μικρή μου. Και μετά μέχρι τις 5 είμαι ελεύθερη. Έχω πάρα πολλές ώρες να κάνω αυτά που θέλω. Μάλιστα. Και μετά 5-6 γυρνάω, κοιμόμαστε.
Τα προλαβαίνει όλα. Δηλαδή, όλα αυτά που λέω ότι αν θέλει, τα προλαβαίνει, τα προλαβαίνει. Τα προλαβαίνει μια χαρά. Πε μου, τι είναι αυτό που θα ήθελε να κάνει πάρα πολύ. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λες ότι ρεγαμότο είναι το επόμενο σχέδιό μου. Αλλά είναι ένα σχέδιο μεγάλο, έτσι. Ένα project που θέλω να το κάνω και να πετύχει. Είναι αυτό, το project είναι τη Create. Και θέλω να μαζέψουμε λεφτά να βοηθήσουμε διάφορου σοβαρού οργανισμού στην Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπω, α πούμε. Έχει κάποιο να μα αναφέρει. Πάρα πολλού. Τα χωριά SOS, τα. Έχει τόσο πολλούς οργανισμούς σοβαρούς, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Έρχονται, σου ζητάνε βοήθεια. Έχουν ξεκινήσει και ναι. Έχουν ξεκινήσει. Κυρία Βερνίκου, και... μπορεί να μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε πρόβλημα και δεν έχουμε λεφτά πια και το κράτος δεν μας δίνει. Μπαίνει στη διαδικασία. Ναι. Ναι. Οπότε τώρα ναι, πρέπει γιατί να κάνουμε. Είναι επιτυχία η έκθεση. Ναι. Αυτή η ενέργεια, οπότε. Πρέπει να κάνουμε διάφορα για να μαζέψουμε λεφτά να βοηθήσουμε. Σε γεμίζει αυτό. Πάρα πολύ. Και έχω και πρότυπα τη γιαγιά μου και. Ναι. Έχω πολύ όρεξη να. Να κάνω πράγματα για να. Και συνονόματι κιόλα, ναι. Ναι. Και οι δύο μου γιαγιάδε ήταν με τον τρόπο του. Μάλιστα. Φιλανθρωπικά. Θέλω να σου πω ότι. Σε βλέπω, δεν ζορίζεσαι με την τηλεόραση. Γιατί θα ήθελε. Όχι. 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 Εντάξει, μια χαρά. Είναι πάρα πολύ ρεμή και κουλ. Cool. Ναι. Ξέρεις, επειδή απαντά πολύ γρήγορα. Θέλω να σου το πω λίγο αυτό. Νομίζω κάπως έτσι είχε στη ζωή σου. Έτσι. Άκουσα να σου πω τώρα τι έχει. Απαντά πολύ γρήγορα. Πρέπει η επόμενη ερώτηση να τη σκεφτώ πάλι. Συνήθως εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά με αυτόν που όντως μιλάω πρέπει συνέχεια να κάνει ερωτήσεις, γιατί όντως μιλάω. Δεν μιλάω. Όχι, πάντα σου τι γίνεται. Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να μιλάω. Επόμενη ερώτηση. Θέλω να σου πει. Θα σου δώσω το τηλέφωνο του Σταύρου του Νιφλή από την Πάρο να ψωνίζει φακού. Για να δει τι φιλό είμαι. Α, φακού. Είναι ένα τέχνη φωτογράφο. Τι είσαι, επαγγελματία. Λυπάμαι του υπόλοιπου και δεν μα. Α, γιατί να συμμετέχει μαζί με τη επόμενη έκθεση. Λοιπόν. Ομαδική. Ήταν η κυρία Μαρίνα Βερνίκου. Παρακαλώ ένα τελευταίο χειροκρότημά σα. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθούμε καλή τύχη. Να σε έχει ο Θεό καλά, εσένα και πάρα πολλέ κυρίε και κυρίου. Που θα μπορούσαν να την πέφτε και να κοιμάστε. Και το λέω αλήθεια τώρα, έτσι. Όπως το συζητάω με την παρέα. Και το συζητάμε για πολλές κυρίες που θα μπορούσαν να κοιμούνται. Γιατί δυστυχώς καμιά φορά πας να κάνεις και καλό και ακούς και από πάνω τα εξαμάξεις. Έτσι. Ότι πάντα υπάρχει κάποιος δεύτερος λόγος που το κάνεις. Τι το κάνει, γιατί το κάνει αυτή. Αφού μπορεί να μην το κάνει, αυτή μπορεί να κοιμάται. Αφού, γιατί δεν κοιμάται. Καλά, εγώ θα είχα τα λεφτά τη και θα έκανα το έργο αυτά. Να μην είμαστε κακύποπτοι. Ας κλείσουμε αυτή την ατάκα. Γρηγόρη μου, δόξα τω Θεώ. Ας κλείσουμε αυτή την ατάκα. Ας μην είμαστε καχύποπτοι. Κλείσε, Χριστιανέ μου, άνθρωπο. Αυτό ήθελα. Θα το κλείσω. Γιατί τι επηρεάζει. Γιατί και η φωνή σου σήμερα ήταν που δεν θα μιλήσεις πολύ. Μα δεν μίλησα πολύ. Όχι, βέβαια. Καθόλου. Καλά που ήταν η κυρία Σόκου. Ο Θεός ήταν εκεί. Που ήρθε η Ροζίτα Σόκου. Δεν χρειάζεται να μιλήσω πολύ. Μέχρι να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, την οικογένειά σου. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Θα βγάλει φωτογραφίες. Βέβαια. Σύφνο. Που είπε ότι έχει πάντα τη μηχανή. Να σου δείξει φωτογραφίες. Ωραία. Έχει και άλλες ώρες να σου δείξει. Για να σε δω, για να δω ποια φωτογραφία. Εδώ, πολύ προφανώ. Αυτή την έχει βγάλει εσύ. Μπορεί να τη δείξω. Ναι, καλέ. Για δώσε την λίγο να τη δείξω εδώ στο κινητό. Επειδή ρώτησα να κάνω πάνω. Δώσε την λίγο. Δώσε καμιά περίοδο που είχα πάντα την κάνω. Φαίνεται, καλά, λες. Αυτή τώρα, εδώ, αυτό, μπορεί να πετύχει. Αυτό το πρόσωπο τώρα. Ποια είναι η κυρία αυτή. Πού τη βρίσκει. Στο δρόμο, δεν ξέρω. Κάνω στο δρόμο τώρα και τη βγάζουμε έτσι. Πρέπει να πάρει την άδεια για να βγάλει στον δρόμο τη γυναίκα. Νομίζω έχει μιλήσει μαζί τη. Τι τη βγάζουμε αυτή τη γυναίκα. Είναι μια γιαγιά που φοράει ένα ανδρικό πουλόβερ. Και τι σημασία έχει αυτό. Δεμένο με ένα σπάγκο, κρατάει μια τσάντα με σκουπίδια και κάθεται στο καπό μια Mercedes και με βλέπει έτσι. Στο φανάρι και του ξαναλέω. Είμαι street photographer. Είναι street photographer. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταρός. Έτσι, μπράβο, δόξα τω Θεώ. Θα τα πούμε αύριο με τα όλια Μπεκατόρου. Έλα, σταματήστε. Γεια σας, παιδιά. Το κέντρο ξένων γλωσσών Νάντιας Κατσιμίχα από τα κάτω Πατήσια, όχι από τα πάνω. Λοιπόν, αύριο. Αύριο Καρντάσιας με το γαμπρό του Νότου Χρήστο Θηβαίο. Έτσι, μπράβο! Μαρίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας. Καλό ξημέρωμα, φιλιά πολλά. Γεια σας.